Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, σε εσάς και τους φίλους τηλεθεατές. Τι καιρό έχετε, πώς είναι τα πράγματα, για να μας πείτε, ξεκινήσουμε από τον καιρό γιατί έχουμε ανησυχήσει όλοι μας. Από βροχή πώς πάτε? Από βροχή, έχει βροχή, δεν είναι έντονη, όμως υπάρχει βροχόπτωση συνεχής, αλλά σε χαλαρούς ρυθμούς. Ομαλά τα πράγματα λοιπόν. Ομαλά τα πράγματα, κάτι που το έχει ανάγκη η περιοχή μας από τη βροχή, από το νερό, γιατί είχε πολύ καιρό να βρέξει φέτος. Ναι, πραγματικά. Ομαλά εξελίσσονται τα πράγματα και προς τις εκλογές. Τις μύρισε ήδη ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ετοιμάζεστε όλοι. Μύρισε αυτό που μυρίζει όλος ο κόσμος. Γιατί όταν πάμε στο διανύουμε τον τέταρτο χρόνο κυβερνητικής θητείας, προφανώς το έτος 23 είναι ο απότερος κυβερνητικός κύκλος. Άρα από το Γενάρη και μετά όλα είναι ανοιχτά. Έχει γίνει αυτή η δουλειά. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα, αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Αλλά ως κυβέρνηση έχει γίνει αυτή η δουλειά που θα θέλετε να έχει γίνει στην περιοχή σας, στον τόπο σας? Αύριο μεθαύριο θα πείτε τους πολίτες, ψηφίστε, κάντε, φτιάξτε, εμείς είμαστε καλύτεροι, ή κάναμε αυτό ή κάναμε εκείνο. Αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Τηρουμένων των αναλογιών και λαμβανωμένων υπόψη να... Των λαμβανωμένων υπόψη των παραγόντων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και των αντιξοδοτήτων αυτή η κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι οι πολίτες αποτιμούν θετικά το κυβερνητικό έργο, γιατί αντιμετωπίσαμε την πανδημία, πήγαμε πίσω οικονομικά, αναγκαστήκαμε να δώσουμε πολλά χρήματα σαν πολιτεία για να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, αντιμετωπίσαμε την μεταναστευτική κρίση στον Εύρο, τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι εκ των ονοκάνευ, γιατί βλέπουμε έχουμε μια γείτονα άρπαγα με αναθεωρητικές βλέψεις, και σε κάθε περίπτωση αυτή η κυβέρνηση έδειξε ότι και με την ενεργειακή κρίση και με όλα αυτά καταφέρνει να την εμπιστεύεται η μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Με αυτά τα δεδομένα θα πάμε στις εκλογές και θα είναι συγκρίσιμα αυτή τη φορά τα μεγέθη. Απ' τη μία είναι η δική μας κυβερνητική θητεία, απ' την άλλη είναι η κυβερνητική θητεία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Αυτά θα ζυγίσει ο πολίτης και βάσει αυτών θα κριθούμε. Βασίζεστε πάρα πολύ στη σύγκριση. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως, το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν απαντάει στο ότι το μεροκάματο δεν φτάνει. Ο πληθωρισμός είναι τεράστιος και τα χρήματα που παίρνουν οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για να τα βγάλει πέρα το νοικοκυριό. Δεν διαφωνούμε, αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο πληθωρισμός, μεγάλος μεν, αλλά μικρότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, θα αυξηθεί πάλι. Και θα αυξηθούν και συντάξεις για πρώτη φορά από το 2012. Αυτά θα τα αποτιμήσει ο ελληνικός λαός όταν θα πάει στην κάλπη. Και θα σκεφτεί, Κατρούγκαλο που πετσόκοψε τις συντάξεις το 2016 ή Μητσοτάκη. Αυτά είναι συγκρίσιμα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την κυβερνητική θητεία του κ. ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που θα έσχιζε το μνημόνιο με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Και μας φορτώσαν ένα τρίτο αχρία στο μνημόνιο και υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Δεν θα μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, γιατί δεν είναι από παρθενογέννηση πλέον κανένας στην Ελλάδα. Κύριε Βλαχογιάννη, όμως στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά αν οι εκλογές γίνουν και το επόμενο διάστημα, όπως λέγεται ή όπως μυρίζεται, τέλος πάντων? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τσέπη κρίνει συνήθως την κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αλλά πάλι οι πολίτες θα δούνε ότι το μεγαλύτερο μέρος σε ποσοστό επί το ΕΠ, είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που διαθέτει ποσοστό επί το ΕΠ τόσο μεγάλο για να ενισχύσει τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μακάρι να μην είχαμε τόσο εξωτερικό δανεισμό, μακάρι να είμαστε σε πολύ καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ξέρουν όμως ότι η κρίση δεν είναι κρίση Μητσοτάκη. Είναι εισαγόμενη η κρίση. Και αυτό το λένε όλα τα μεγέθη στην Ευρώπη του πληθωρισμού. Γιατί η Γερμανία έχει 10 και πληθωρισμό και δεν είναι κρίση Σόλτς, αλλά είναι κρίση Μητσοτάκη στην Ελλάδα? Πρέπει να λέμε αλήθειες στον ελληνικό λαό. Κάναμε και λάθη, κάναμε όμως και πολλά σωστά. Θα ζυγιστούν αυτά
και ο πολίτης θα πάρει τη σωστή απόφαση στην ώρα του. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση του ελληνικού λαού. Κύριε Βλαχογιάννη, το ρεύμα επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ φθηνότερο και επί Νέας Δημοκρατίας είναι πανάκριβο. Εντάξει, πέρασε μια περίοδος που ήταν πολύ πανάκριβο. Τώρα πιστεύω επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Οι τιμές είναι στα πρόκρισης επίπεδα αυτά που πληρώνει ο καταναλωτής, ο πολίτης. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η κρίση, να μην υπήρχαν αυτές οι τιμές για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς πιο ομαλά. Το πετρέλαιο όμως επί ΣΥΡΙΖΑ πόσο είχε το βαρέλι, να πούμε κι αυτά. Είχαμε τιμές και 40 δολάρια και 30 δολάρια και 50 δολάρια το βαρέλι. Και δεν είχαμε 100 τόσα δολάρια για το φυσικό αέριο. Όχι, και τότε πληρώναμε τρελούς φόρους και τώρα πληρώνουμε τρελούς φόρους. Και όχι, δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ποιος με φορολογεί. Να μην με φορολογούν τόσο πολύ είναι το θέμα. Τώρα αν λέγεται Τσίπρας ή αν λέγεται Κυριάκος, μικρή αξία. Δίκιο έχετε, αλλά τώρα εμείς μειώσαμε 26 φόρους. Ο κύριος Τσίπρας είχε αυξήσει 29 φόρους. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς πήγαμε το αφορολόγητο στις 10.000 για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Απαλλάσσονται όλοι μέχρι 10.000. Μειώσαμε το φόρο στις επιχειρήσεις. Μειώσαμε τις εισφορές των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε δίπλα στους πολίτες παρά την κρίση. Και δώσαμε και πολλά δις για εξοπλιστικά προγράμματα. Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε, γιατί έλεγε ο ξάδερφος Τσίπρας ότι θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Είναι πραγματικά υπεύθυνη απάντηση αυτή, θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, όταν κάθε μέρα έχουμε αυτές τις δηλώσεις από τους γείτονες? Ναι, αλλά αυτές οι δηλώσεις είναι τώρα, το τελευταίο διάστημα, έχουν ενταθεί τόσο πολύ. Ναι, γιατί είδατε ότι προτιμούν όχι το Μητσοτάκη, καλούν τους Έλληνες να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη και Δέντια, καλούν τη μειονότητα να πάρει θέση σε εθνικές εκλογές, κάνουν άμεση παρέμβαση στα ιστορικά της Ελλάδος ποιον θέλουν απέναντι. Αυτό δεν σας λέει τίποτα? Δεν λέει στους Έλληνες γιατί οι Τούρκοι προτιμούν τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Μητσοτάκη? Θεωρώ όμως ότι περισσότερο οι Έλληνες φοβούνται έναν ενδεχόμενο πόλεμο παρά το τι πιστεύει η αντίθετη πλευρά για το ποιος κυβερνά τη χώρα. Εμείς δεν φοβόμαστε οι Έλληνες τον πόλεμο, δεν τον θέλουμε και μακάρι να μην γίνει ποτέ πόλεμος. Αλλά για να μην γίνει πόλεμος πρέπει να εξοπλιστείς, να είσαι κι εσύ ισχυρός για να μην δέχεσαι τον μπούλινγκ κάθε μέρα από τον γείτονα. Και αυτό κάνουν αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα ανοχήρωτη. Και θα ξέρουν οι απέναντι ότι θα πάρουν την απάντηση που πάντα ξέρουν να δίνουν οι Έλληνες. Οχυρωμένη ήταν πάντα η Ελλάδα και με τους πριν και με τους μετά. Ευτυχώς δεν εντάξει. Έχουμε σε τέτοια ούτε επίπεδα. Βίδες δεν πήραμε 12 δεν έχουμε χρόνια. Φτάσει ακόμα, ευτυχώς. 12 χρόνια ούτε βίδες δεν είχαμε πάρει, μόνο τα αεροπλάνα. Ευτυχώς ο κύριος Καμένος έκανε αυτή την κίνηση με τα 83 Viper, σε μετατροπή σε Viper, τα F-50. Προσωπικά ετοιμάζεστε για τις εκλογές? Σιγά-σιγά. Εγώ πάντα έτοιμος είμαι. Στη διάθεση του Πρωθυπουργού είμαι. Διατηρώ το πολιτικό μου γραφείο. Έχασα λόγω πολλών ατυχών περιστάσεων. Τα ξέρουν αυτοί που ζουν στα Τρίκαλα. Μου χρεώσαν αντάρτες δημάρχους που δεν είχα καμία σχέση. Σε κάθε περίπτωση είμαι παρόν. Είμαι θεσμικός. Πειθαρχώς στις αποφάσεις του κόμματος και θα προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις για την νίκη της παράταξης. Κύριε Βλαχογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Και θα καλά τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Γεια σας.